Γεια σας, Λαβιντάβη. Στο σημερινό βιντεάκι θα είναι ένα haul βίντεο. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω haul βίντεο και είμαι πολύ ενθουσιασμένη για να σας παρουσιάσω έτσι τα πραγματάκια που πήρα τώρα στις εκπτώσεις. Και βρίσκομαι, όπως βλέπετε, στο μπαλκόνι, οπότε θα ακούτε έτσι διάφορα αμάξια να περνάνε, γιατί είμαστε και μια πολύ σύχναστη γειτονιά. Θα ακούτε φωνές, παιδάκια από εδώ να παίζουν. Θα ακούσετε διάφορα, αλλά ήθελα έτσι λίγο να αλλάξω το σκηνικό. Να σας δείξω τα νύχια μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί τα έφτιαξα τώρα. Είναι αυτό το έντονο το γαλάζιο, σαν τα κουτάκια που είναι από τα Tiffany & Co. τα κοσμήματα. Και σε αυτό το νύχι έχει σκόνη. Είναι gel το συγκεκριμένο. Οπότε θα κρατήσει αρκετό καιρό. Πριν όμως ξεκινήσω να σας δείχνω το τι αγόρασα, θα πρέπει να μου στείλετε μήνυμα όσοι νικήσατε στο τελευταίο big giveaway που έχω κάνει και να μου στείλετε ένα μήνυμα με τα στοιχεία σας, τη διεύθυνση και τέλος πάντων τα στοιχεία σας, ώστε επιτέλους να σας έρθει και το δικό σας δώρο. Και επίσης, θα ήθελα πολύ να αφιερώσω αυτό το βίντεο σε τρεις μικρές θαυμάστριές μου, οι οποίες είναι η Άννα, η Βάλια και η Βασιλική, οι οποίες παρακολουθούν τα βίντεο μου και μου στέλνουν έτσι τη θετική ενέργειά τους μέσω της μαμάς τους, που είναι μια blogger, Thinking Me Think. Και θα ήθελα να στείλω πολλά φιλάκια σε αυτές τις μικρές και να αφιερώσω αυτό το βίντεο. Πρώτο πράγμα που αγόρασα πριν λίγο καιρό, απλά θεώρησα σωστό ότι να σας το δείξω στο haul video, είναι της Estée Lauder, είναι το Double Wear, είναι concealer, είναι το 02 light medium απόχρωση, είναι πιο ανοιχτή που υπάρχει. Για μένα προσωπικά δεν υπάρχει καλύτερο concealer από αυτό. Είναι τόσο καλυπτικό, είναι φανταστικό. Oops. Είναι φανταστικό. Καλύπτει τέλεια κάτω από το μάτι σας. Βγαίνουν εκεί οι γείτονες, σιγά σιγά. Βάζετε το κονσίλερ σας, είναι τόσο καλυπτικό, διαρκεί απίστευτα πάρα πολλές ώρες και φυσικά δεν κάνει αυτές τις απέσιες γραμμές κάτω από τα μάτια που απεχθάνομαι όταν το συναντάω σε κάποιο κονσίλερ. Το αγόρασα 20 ευρώ από τα Hondo Center όταν είχαν την έκπτωση 25%. Γι' αυτό αν σκέφτεστε να το αγοράσετε, συμφέρει να το αγοράσετε μόνο τότε, αλλιώς έχει γύρω στα 30 και βγαίνει πολύ ακριβά. Είναι πάρα πολύ καλή επιλογή, πιστέψτε με, αν θα το δοκιμάσετε θα ξετρελαθείτε. Αν χρειάζεστε concealer, δοκιμάστε το. Λοιπόν, από το Notos Galleries γινόταν ένας χαμός και ένας πανικός, γενικότερα, σήμερα. Απίστευτη κίνηση. Πήγα για μαγιό, αλλά τελικά δεν βρήκα μαγιό και αγόρασα αυτή την πλάθινη τσάντα. Ενώ είχε κάτι πορτοκαλί και κάτι τέτοιο και δεν μου αρέσει το πορτοκαλί, δεν είναι και το αγαπημένο μου χρώμα. Και αυτή μου άρεσε. Και το καλό είναι ότι είχε πολύ καλή έκπτωση από 21,90, το αγόρασα 10 ευρώ, 11. Και είναι πολύ ωραία, είναι φυσικά τεράστια, οπότε έχει χώρο για να βάλετε πάρα πολλά πράγματα, έχει και τσέπη μέσα. Και πιστεύω είναι πολύ καλή, όχι για μέσα στην πόλη, αλλά άμα βρίσκεστε σε κάποιο νησί, κάπου διακοπές, να τη χρησιμοποιείτε και σαν τσάντα για να κυκλοφορήσετε, να πάτε τη βόλτα σας. Οπότε μου άρεσε γιατί έχει δύο χρήσεις, και για την παραλία και για μια βόλτα έξω. Στη συνέχεια, δεν θα σας δείξω πρώτα από τα Zara, θα σας δείξω τα υπόλοιπα που περιέχω. Αγόρασα ένα maxi φόρεμα, αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Είναι φανταστικό, είναι strapless, αλλά περιέχει και τυράντα, αλλά δεν μου αρέσει. Προτιμώ strapless και είναι μακρύ μέχρι κάτω. Έχει από μέσα φόδρα για να μην διαφανιστεί. Και είναι πολύ ωραίο και πιστεύω ότι τώρα είναι της μόδας το λεοπάρ και θα ταιριάζει τέλεια για να το φορέσεις για έξω. Για μαμάι που λέτε, πήγα να τσεκάρω για μαγιό και βρήκα αυτό. Δεν είναι Brazilian, που έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Έχει αυτές εδώ τις γραμμές, οπότε όταν θα το φοράω θα φαίνεται έτσι αυτή η διπλή γραμμή. Αχ, δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να το δείτε και θα προσπαθώ πολύ ώρα για να σας το δείξω. Αυτό εδώ, κάπως έτσι. Τι έγινε με αυτό το μαγιό? Είχα πάει να δοκιμάσω και είχα βρει κάποια άλλα σχέδια, 3-4. Περιμένω πόση ώρα στο δοκιμαστήριο γιατί γινόταν χαμός. Και βλέπω μια κοπέλα εκεί πέρα που δούλευε, το βάζει στην κρεμάστρα και
θα το πήγαινε στα ράφια και αυτά. Και γυρνάω να το βλέπω, εμένα μου άρεσε, γιατί μου άρεσε αυτό εδώ ακριβώς στο πλάι το σχέδιο. Και γυρνάω και τη ρωτάω, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν νούμερο 3. Τη ρωτάω μήπως υπάρχει σε μεγαλύτερο νούμερο, γιατί από πρώτης άποψης μου φαινόταν πολύ μικρό. Γυρνάει εντελώς beach please φάση και με κοιτάει με ένα βλέμμα και κοιτάει τον ποπό μου και λέει δεν πρόκειται να σου κάνει, δεν νομίζω ότι θα σου κάνει. Και εγώ τρελάθηκα και μόνο που μου το είπε αυτό, από πείσμα και μόνο ήθελα να το δοκιμάσω. Μπαίνω μέσα στο δοκιμαστήριο, ήταν το πρώτο που φόρεσα και όχι απλώς μου έκανε, που ήταν νούμερο 1. Ενώ τα υπόλοιπα ήταν νούμερο 3. Όχι απλώς μου έκανε, δεν φαινόταν καθόλου πρόστιχο και ήταν ακριβώς το νούμερό μου. Μετά τη φωνάζω, της λέω, για να σε ρωτήσω, σου φαίνεται μικρό τώρα? Και λέει, όχι, όχι, δεν μου φαίνεται μικρό. Και λέω, θα το πάρω και δεν θα δοκιμάσω τα υπόλοιπα. Ποτέ μην πάτε κόντρα στο πελάτη. Ποτέ. Μετά προχωρούσα εντελώς τυχαία σε ένα δρόμο κάτω στο κέντρο, κοντά στην Ικτίνου. Και εκεί πέρα είχε ένα κομμωτήριο και είχε διάφορα προϊόντα που πιστεύω ότι δεν θα τα βρίσκα στην Ελλάδα. Είχε π.χ. το Macadamia. Macadamia, πώς λένε. Είναι μια μάσκα και γενικά μια σειρά που είναι πολύ πολύ γνωστή στο εξωτερικό. Και εντελώς τυχαία είπα να μπω μέσα, να δω διάφορα προϊόντα και ήθελα να ψάξω για ένα προϊόν το οποίο μου είχαν βάλει στα μαλλιά μου, ήταν η Gris Lac και όταν το είχα βάλει στα μαλλιά μου κράτησαν και ήταν μπούκλα πολύ ωραία. Και μετά το κομμωτήριο είναι το Finesse. Και μου έδωσαν ένα ενημερωτικό φυλάδιο της Macadamia. Ήτανε να μου δώσουν και δείγμα να το δοκιμάσω, αλλά δεν ξέρω τι έγινε στην πορεία και χάθηκαν και δεν μου δώσανε δείγμα να δοκιμάσω. Και γι' αυτό ήμουν απογοητευμένη. Λοιπόν, και μετά μου πρότειναν να δοκιμάσω αυτό εδώ ακριβώς. Αυτό της L'Oréal. Constructor Techniart. Τους είχα ζητήσει γρίλα, αλλά μου είπανε καλύτερα για αφρό, ο οποίος θα μου δώσει όγκο στα μαλλιά, θα κρατήσει μπούκλα για παράδειγμα και λειτουργεί κυρίως με θερμά μηχανήματα, πιστολάκι, ψαλίδι, μασιά κτλ. Δεν το έχω δοκιμάσει, το δοκίμασα μία φορά για να φτιάξω τα μαλλιά μου. Αν διατηρηθούν και παραμείνουν σγουρά μέχρι το τέλος του βίντεο, πιστεύω ότι θα κάνει δουλειά. Το αγόρασα 16 ευρώ. Δεν ξέρω αν είχε έκπτωση. 16 ευρώ για προϊόν κομμωτηρίου και αν κάνει δουλειά, πιστεύω ήταν καλά. Μισό λεπτό γιατί περνάει μηχανάκι. Okay. Θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, αλλά δεν με πειράζει. Θα ήθελα έτσι κάτι διαφορετικό για αυτό το βίντεο. Λοιπόν, στη συνέχεια, τελευταίο σταθμός ήταν τα Zara. Πήγα όπως σας είπα και την επόμενη μέρα τα βρήκα όλα 10 και παραπάνω ευρώ πιο φθηνά, οπότε σύμφερε. Αυτό είναι ένα φανταστικό φουλάρι, το οποίο το αγόρασα 10 ευρώ και είχε αρχική 20. Θα ήθελα να το φοράω έτσι, απευθείας κάτω. Είναι πολύ μακρύ όμως. Αλλά είναι φανταστικό, μου αρέσει που είναι λεοπάρ. Είδατε και πριν, έχω όλα 3 με τα λεοπάρ. Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι πολύ μαλακό και επίσης είναι αρκετά ζεστό, δηλαδή το χειμώνα θα μπορέσω να το φοράω σαν κασκόλ ή να το φοράω έτσι. Αχ, τώρα ζεσταίνω, το δείχνω, αλλά δεν πειράζει. Ή για να το φοράω έτσι. Επίσης δείχνει πολύ ωραία και μου αρέσει γιατί ταιριάζει με το χρώμα του μαλλιού. Λοιπόν, αυτό, 10 ευρώ. Πιστεύω ήταν καλή επιλογή. Επόμενο προϊόν, ρούχο, που αγόρασα πάλι από το Zara, είναι αυτή η απλή μαύρη μπλούζα. Ναι, το ξέρω, είναι πολύ απλή, αλλά ο λόγος που την πήρα ήταν για αυτό εδώ το χρυσό φερμουάρ που έχει από πίσω. Δεν ξέρω, μου φάνηκε απλό,
αλλά ταυτόχρονα πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό ο συνδυασμός, αλλά ήταν μια ωραία μπλούζα και έστρωνε πολύ όμορφα πάνω μου. Το αγόρασα 10 ευρώ. Και τελευταίο και καλύτερο είναι το σακάκι. Στην αρχή είχα δει ένα άλλο σακάκι, άσπρο, παρόμοιο το ύφασμα, ήταν τύπου Jackie O, σαν ταγιέρ το ύφασμά του, για να σας δώσω να καταλάβετε, και εκείνο έκανε με την έκπτωση της δεύτερης ημέρας 35 ευρώ. Τώρα αυτό που αγόρασα είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πολύ γιατί έχει τις λεπτομέρειες αυτές, ούντες, αυτές, τις λεπτομέρειες με τα χρυσά κουμπιά που έχουν και ένα σχέδιο πάνω, κάτι. Και φαίνεται γενικότερα πολύ πολύ ακριβό και καλοφτιαγμένο. Και το... τελικά δεν αγόρασα το άλλο το άσπρο το σακάκι, έξω για να το δείτε και πάνω μου. Θα με κοιτάει η γειτόνισσα και θα λέει τι κάνει αυτή η τρελή. Φοράει σακίτα, σακάκι. Αλλά στρώνει πάρα πολύ ωραία, όπως δείτε κι εσείς. Και έχει αυτό εδώ το χρώμα. Είναι εκρού, σε συνδυασμό με άσπρο και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Συνδυάζεται πάρα πάρα πολύ όμορφα με αυτό εδώ. Δηλαδή, ισόλεπτο να... ήδη έχω σκάσει. Δεν είναι τέλειο! Φαίνεται πολύ φωτεινό, φαίνεται πολύ άσπρο στην κάμερα, αλλά αν έρθω πιο κοντά θα δείτε ότι είναι πιο εκρού και έχει και έτσι αυτό το ύφασμα. Επίσης, πείτε μου εσείς τι έχετε αγοράσει τώρα σε αυτές τις εκπτώσεις, γιατί θέλω να μάθω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας άρεσαν και τα ρούχα και θα τα πούμε σύντομα σε ένα άλλο βίντεο. Αλλά μην ξεχνάτε, για περισσότερες ενημερώσεις, τσεκάρετε τη σελίδα μου στο Facebook που είναι Diana Star Makeup, όπως και μπορείτε να μου κάνετε add στο Facebook, Diana Star Makeup πάλι λέγομαι. Και εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες ενημερώσεις για το τι γίνεται καθημερινά στη ζωή μου και τα λοιπά. Επίσης, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Φυσικά, εκεί πέρα ανεβάζω διάφορα πράγματα από τη ζωή μου. Το τι μαγειρεύω, το τι αγοράζω, το τι κάνω. Και επίσης, ακολουθήστε με και στο Twitter. Μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε το blog μου, fashionsugarbubbles.blogspot.gr. Και φυσικά εδώ πέρα στο YouTube να κάνετε like σε αυτό το βιντεάκι και θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο βίντεο που δεν ξέρω τι θα είναι. Θέλετε να είναι make-up tutorial, θέλετε να είναι hair tutorial. Ήδη βλέπω έχουν κρατήσει τα μαλλιά μου και αυτό είναι πολύ πολύ καλό σημάδι. Μπράβο, έκανε καλή δουλειά. Και πείτε μου τι θέλετε, make-up tutorial, hair tutorial ή ένα outfit, ό,τι θέλετε εσείς. Θα τα πούμε, φιλάκια πολλά! Κι άλλο μηχανάκι, κι άλλο μηχανάκι. Σήμερα όλοι delivery κάνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Αχώνομαι γιατί βγαίνουν οι γείτονες. Ουφ, φασαρία!